3 μελέτες οδικών έργων ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ που θα αναβαθμίσουν οδικά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Η χρηματοδότηση είναι από το ΕΣΠΑ, από το νέο ΕΣΠΑ, το περιφερειακό μας πρόγραμμα, και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η προετοιμασία. Είμαστε πανέτοιμοι και εντάξαμε τα έργα αυτά στη νέα προγραμματική περίοδο και περιμένουμε τους μελετητές να ολοκληρώσουν αυτή τη δουλειά για να μπορούμε αυτά τα σημαντικά έργα να τα προχωρήσουμε. Πρόκειται για τις μελέτες αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας της παλιάς Εθνικής Οδού και του παράπλευρου δικτύου Γουβών Λιμένας Χερσονήσου, την αναβάθμιση του τμήματος Γούρνα Σταυράκια της Εθνικής Οδού 97 Ηράκλειο Αγία Γαλήνη, καθώς και την επικαιροποίηση της μελέτης για την παράκαμψη Τυμπακίου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε την παράκαμψη του Τυμπακίου. Είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά στην περιοχή του Τυμπακίου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσο αφορά τις κοινωνίες. Σημαντικό είναι ότι μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες τουλάχιστον, θα έχουμε υπογραφή σύμβαση και την παράκαμψη των μυρών. Με αυτή τη μελέτη, η οποία καταλαμβάνει το τμήμα Γούρνας Χερσόνησος, θα γίνουν προσεγγίσεις προκειμένου όλο το κατάντι κομμάτι της εδαφικής περιφέρειας, στο οποίο χωροθετούνται οι πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και κατοικίες και λοιπά άλλα συγκροτήματα τουριστικά, θα μπορέσουν να διασυνδεθούν με νόμιμο, με ασφαλή και σύγχρονο τρόπο. Παρευρεθήκαμε σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου στην υπογραφή της σύμβασης οι πολυπόμενες μελέτες αναβάθμισης του τμήματος Γούρνες Σταυράκια της Εθνικής Οδού 97 Ηράκλειο Αγία Γαλήνη. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη. Αποτελούν τη νέα γενιά έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία μαζί με τα άξια στελέχη και την πολιτική εποπτεία του Σταύρου του Αρναουτάκη προχωρά όλα τα θέματα υποδομής, τα οποία κρίνουμε αναγκαία και προτεραιοποιημένα με βάση τις ανάγκες των πολιτών. Όπως εκτιμάται, σε 2,5 χρόνια αναμένεται να ολοκληρωθούν οι 3 μελέτες οδικών έργων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης.